3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Σήμερα 12-12 είναι η μέρα μνήμης καταρχήν, διότι είναι 12-12 του 12 που χάσαμε δύο δικούς μας ανθρώπους, τον Δημήτρη τον Βουλβαχάκη και τον Βαγγέλη τον Γιλαράκη. Και έκτοτε έχει καθιερωθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας η εβδομάδα, είναι το μήνα Δεκέμβρη, η εβδομάδα δράσης και εκπαίδευσης του κοινού στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και στη χρήση του εξωτερικού απεινιδωτή. Προσπαθούμε, το ΕΚΑΒ εδώ και χρόνια έχει καταρτήσει προγράμματα εκπαίδευσης κοινού για την όσο γίνεται γρηγορότερη αντιμετώπιση της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής, δηλαδή την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, το πώς θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε καταρχήν την καρδιοαναπνευστική ανακοπή σωστά και να αντιδρούμε άμεσα, ξεκινώντας το πρωτόκολλο των συμπιέσεων και βέβαια αν υπάρχει και κάποιος αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής κοντά, με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Ο κόσμος γενικότερα από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα εδώ και χρόνια της εκπαίδευσης του κοινού, ο κόσμος γενικότερα δείχνει ενδιαφέρον και μπορώ να πω και σε όλες τις ηλικίες, ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες, δηλαδή παιδιά του επίπεδου γυμνασίου, μέχρι χωρίς τις μεγάλες ηλικίες. Δείχνει αρκετό ενδιαφέρον και καταλαβαίνει, αυτό μας δείχνει μάλλον ότι καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι η άμεση αναγνώριση και η άμεση αντιμετώπιση, η γρήγορη έναρξη του πρωτοκόλλου μέχρι να έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια που είναι το ΕΚΑΒ. Μέσα στο προγραμματισμό του ΕΚΑΒ για την εκπαίδευση του κοινού είναι και οι σχολικές μονάδες. Ξεκινάνε κάθε χρόνο με την έναρξη του σχολικού έτους και για όσο μπορέσουμε όσο γίνεται σε περισσότερα σχολεία.